Υπάρχουν αρκετά σημαντικά θέματα στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου. Ελπίζω να κυριαρχήσει η συζήτηση για την Μέση Ανατολή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να έχει ένα πιο ενεργό, ένα πιο πρωταγωνιστικό ρόλο, ειδικότερα στις προσπάθειες που γίνονται για αποκλιμάκωση της κρίσης. Η Κυπριακή Δημοκρατία, ως το κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που γειτνιάζει με την περιοχή, ως το κράτος που διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με όλα τα γειτονικά κράτη, θα μεταφέρουμε αυτό το μήνυμα από τη μια της ανάγκης για ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και την ίδια στιγμή της σημασίας, έτσι ώστε να υπάρξει αποκλιμάκωση, μια αποκλιμάκωση που μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από την διπλωματική οδό. Την ίδια στιγμή είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε όλες τις, αν θέλετε, το ρόλο που μπορούμε να διαδραματίσουμε, ειδικότερα όσον αφορά τα θέματα της εκένωσης πληθυσμού από την περιοχή. Ήδη έχουμε αιτήματα από αρκετές χώρες, κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το θέμα της ανθρωπιστικής βοήθειας είναι ιδιαίτερης σημασίας και έχω μοιραστεί και με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ αλλά και με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου κάποιες ιδέες πώς η Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί να βοηθήσει στο να υπάρξει απρόσκοπτη ανθρωπιστική βοήθεια. Να ξεκαθαρίσω επίσης ότι η τρομοκρατία δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από όπου και αν προέρχεται, όπως επίσης και η απώλεια ζώων, αμάχων. Η προστασία του πληθυσμού είναι απαραίτητη προϋπόθεση, αν θέλετε, για να υπάρξει πρόοδος. Την ίδια στιγμή θα πρέπει να επαναρχίσει και η πολιτική διαδικασία, γιατί είναι μόνο μέσα από την πολιτική διαδικασία που θα μπορεί να εξευρεθεί μια λύση στο συγκεκριμένο θέμα. Να σας πω ότι υπάρχει και η διάσταση του μεταναστευτικού, ειδικότερα αν η κρίση επεκταθεί στον Λίβανο, κάτι που φυσικά δεν επιθυμούμε. Είναι κάτι το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα και ξεχωριστά ως θέμα το μεταναστευτικό, αλλά και μέσα στο πλαίσιο της αναθεώρησης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Ελπίζω εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στο θέμα του μεταναστευτικού να δείξει, αν θέλετε, περισσότερη βούληση, ετοιμότητα για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα και να ενισχυθούν όπως πρέπει να ενισχυθούν οι χώρες της πρώτης γραμμής, περιλαμβανομένης φυσικά και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Από εκεί και πέρα θέλω να σας πω ότι χθες το βράδυ ενημερωθήκαμε από τα Ηνωμένα Έθνη για την απόφαση του Γενικού Γραμματέα να προχωρήσει στο διορισμό μιας προσωπικότητας, μιας συγκεκριμένης προσωπικότητας, η οποία προσωπικότητα θα αναλάβει να διερευνήσει τις προοπτικές για επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν. Ζητήθηκε συγκατάθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας και σήμερα, πριν λίγο, δώσαμε τη συγκατάθεσή μας στον διορισμό αυτής της προσωπικότητας. Ελπίζω να δοθεί συγκατάθεση και από τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη και το συντομότερο δυνατόν αυτή η προσπάθεια για επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν να καρποφορήσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι. Εκείνο που η Κυπριακή Δημοκρατία συμφωνεί και η θέση μας δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί, πρέπει να υπάρχει απρόσκοπτη ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Και όπως σας είπα και προηγουμένως, να τον αναφέρω και δημόσια, συζήτησα και μια συγκεκριμένη ιδέα με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ και με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου το περασμένο Σάββατο. Ήμουν στην Αίγυπτο, μετά μετέβηκα στο Ισραήλ. Κατά πόσο και μέσω της θαλάσσης από την Κυπριακή Δημοκρατία, από τη Λεμεσό, να αποσταλεί βοήθεια, ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, γιατί αντιλαμβάνεστε το συγκεκριμένο θέμα δεν μπορεί να ξεφύγει της όποιας λογικής. Πρέπει να υπάρχει απρόσκοπτη προσφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Ελπίζω αυτό να το ακούσουν ειδικότερα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί οι δηλώσεις που γίνονται από πλευράς του Τούρκου Προέδρου απλά ενθαρρύνουν στην ουσία την τρομοκρατία. Δεν είναι τίποτε άλλο. Και όπως είπα προηγουμένως, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία σε τρομοκρατικές ενέργειες. Και την ίδια στιγμή, και αυτή είναι και μια απάντηση
προσώσους όλους στηρίζουν τη Χαμάς. Η Χαμάς δεν έχει να κάνει τίποτα με την Παλαιστινιακή Διοίκηση. Η Χαμάς δεν εκπροσωπεί τους Παλαιστινίους και στην ουσία μέσα από τέτοιες ενέργειες επιχειρεί να υποσκάψει και την ίδια την Παλαιστινιακή Αρχή. Να είστε καλά, ευχαριστώ.